Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου. Είμαι η Κάλια. Κάλια, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 20. Α, εντάξει. Θα έλεγα αν η μαμά σου ξέρει ότι μας πήρες τηλέφωνο. Μου ακούστηκες λίγο για μικρότερη. Ναι, όχι. Και φαίνομαι και ακούγομαι για μικρότερη. Καλέ, αλλά... παιδιά, μα όσοι μας παίρνετε ακούγεστε μικρότερη, διότι το βλέπεις τον μπούς και ξανανιώνεις, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτός. Για πες μου, αγάπη μου, τι σε απασχολεί? Καλά, ξέρω ότι δεν είναι σοβαρό, ενώ ότι για μένα φαίνεται πολύ σοβαρό στα μάτια του δικά μου. Ό,τι μας απασχολεί είναι σοβαρό. Και απλά τα έχουμε ένα παιδί, εδώ και 2 χρόνια, που είναι στην ίδια ηλικία μαζί μου και είναι από το γυμνάσιο γνωριζόμαστε. Και απλά είναι πάρα πολύ... αργότερα. Ναι, το φτιάξαμε 3η ηλικίου. Και απλά είναι πάρα πολύ εγωιστής. Και δεν δέχεται ποτέ ότι κάνει λάθος. Και έχουμε πάρα πολλούς τσακωμούς για αυτό το θέμα. Γιατί, πώς το λένε, δεν παραδέχεται ποτέ ότι κάνει λάθος και πάντα πιστεύει ότι αυτό είναι σωστός, εγώ, μόνο εγώ. Δηλαδή, βάζει μπροστά το εγώ του και δεν ακούει τι του λένε οι υπόλοιποι. Εντάξει, έχει περάσει και πολλά πράγματα, αλλά ναι, δεν έχει βάλει μπροστά το εγώ και προχωράει. Ναι. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, ξέρεις, γιατί πολλές φορές έχουμε αυτή την κουβέντα και εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει πάρα πολλά και όλα αυτά μπορούν να τα μετουσιώσουν σε κάτι θετικό και αντίστοιχα να είναι άνθρωποι που είναι και πηγή έμπνευσης για άλλους ανθρώπους και δοτικοί. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πράττουν το αντίθετο. Οπότε σίγουρα δεν είναι δικαιολογία αυτό για σένα. Δεν σημαίνει ότι αν αυτός έχει περάσει περισσότερο από σένα, εσένα σου αξίζει να είσαι δυστυχής δίπλα του. Ναι. Και επίσης, εντάξει, ξέρω ότι πραγματικά είχε συναισθήματα για μένα, γιατί με ξέρει από τότε, ποτέ και τότε του άρεσα. Αλλά δεν, και τώρα είμαστε σε μια φάση ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αν είναι να προχωρήσουμε ή να το αφήσουμε. Εντάξει, υπάρχουν συναισθήματα, αλλά την άλλη βάζεις και λίγο τον αυτοσεβασμό σου πάνω από όλους και από όλα. Λίγο, κάποιες φορές. Βάζεις κάτι περισσότερο. Λίγο. Πάντα. Πάντα, πάντα. Έχουμε πει πολλές φορές και εδώ ότι για να μπορούμε να είμαστε και δοτικοί απέναντι στους άλλους, πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Αν εσύ δεν είσαι καλά, όσο και να αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν θα μπορείς να είσαι καλά δίπλα του, αν δεν αισθάνεσαι εντάξει, ούτε να του προσφέρεις. Είσαι πολύ μικρή, όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Οι άνθρωποι αλλάζουν, πολλές φορές το έχουμε πει εδώ, αρκεί να έχουν τη διάθεση να αλλάξουν. Δεν ξέρω ποια είναι η στάση του, αυτό θέλω να μου πεις για να το συζητήσω με τα κορίτσια. Δηλαδή, σε κουβέντες που του έχεις κάνει σχετικά με αυτό, ούτε το παραδέχεται δηλαδή ότι. Βάζει τον εαυτό του μπροστά απ' όλα. Όχι, γιατί ας πούμε πολλές φορές που του έχω πει ότι ξέρεις, είσαι εγωιστής ή οτιδήποτε, μου λέει ότι δεν θα με κρίνεις εσύ εμένα, δεν θα κρίνεις την περιφορά μου και το ένα και το άλλο. Και είναι σαν ότι άμα δεν κρίνω εγώ την περιφορά σου, ποιος θα την κρίνει. Ενώ όχι να την κρίνω. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν είναι θέμα κριτικής. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι δίπλα σου και να σου πει δεν θα μου πεις εσύ εμένα. Δηλαδή, είστε συνυπάρχετε. Και θα έπρεπε να μπορείτε να εκφράζεστε και να λέτε ο καθένας τον άλλον. Αυτό νομίζω είναι αυτό που πρέπει να σε απασχολήσει περισσότερο από όλο. Κατά πόσο εσύ θες όντως με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την πρόθεση να αλλάξει. Γιατί αυτό καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου. Ναι. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος που σου λέει, δηλαδή, συγγνώμη, έχεις δίκιο, όντως έβαλα τον εαυτό μου πάνω από τις δικές σου ανάγκες. Είναι κάποιος άνθρωπος που θεωρεί ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Δεν βλέπω να έχει κάποια πρόθεση να το αλλάξει. Και επειδή είσαι πολύ νέα κοπέλα, αν έχεις κάνει την προσπάθειά σου, νομίζω ότι είναι δύσκολος ο δρόμος με τον άνθρωπο αυτό. Άσε με να το συζητήσω και με τα κορίτσια μου, να δεις τι θα πούνε. Εντάξει, αγάπη μου. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Το χαρακτηριστικό που του έχει δώσει το εγωιστής, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το μαζί. Δηλαδή, αυτό είναι μια απάντηση, όπως λέμε πολύ συχνά, σε αυτό που αναρωτιέσαι. Δηλαδή, οι σχέσεις δεν μπορούν να εδραιωθούν αν ο άλλος δεν είναι διατεθειμένος να καταλάβει ότι σε πληγώνει η συμπεριφορά του. Δεν μπορεί αυτό να ανθίσει, να γίνει μια σχέση στοργής, φροντίδας, συντροφικότητας. Τι κάνει. Εκείνος βέβαια είναι πολύ μικρός. Να πούμε, τα παιδιά είναι 20 χρονών, είναι μαζί από 18 χρονών. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Αλλά αυτό και πάλι δεν είναι δικαιολογία. Αυτό λέμε, ότι βλέπεις την πρόθεση ενός ανθρώπου. Αυτή την ηλικία δεν πρέπει να περνάνε ωραία. Ακόμα ότι όλα τα σκέφτηκε. Λέει να βάζουμε τον αυτοσεβασμό. Δηλαδή, όλα τα έχει σκεφτεί και ξέρει μέσα τη τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι δεν σας δίνουμε εμείς τη λύση. Η κοπέλα ξέρει πολύ καλά. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της ηλικίας που είπες. Είναι ότι
σε αυτή την ηλικία πρέπει να είναι ηλικία πάρτι, πρέπει να περνάμε ωραία. Ναι. Δηλαδή, οι σχέσεις μην σας αφήνετε να σας πλακώνουν, να σας καταπιέζουν. Δοκιμάστε να δείτε τα πράγματα που σας ταιριάζουν, τα πράγματα που δεν θέλετε, τα πράγματα που προτιμάτε στους ανθρώπους που επιλέγετε να περνάτε το χρόνο σας μαζί. Αλλά σε αυτές τις ηλικίες, εκτός πια και αν είναι αυτό το... Δεν ξέρω, που έχει έρθει από το σύμπαν, το υπέροχο, το ολοκληρωμένο, που σε κάνει να περνά συνέχεια καταπληκτικά. Ναι, αλλά διαφορετικά νομίζω πως είναι μια ηλικία που πρέπει να πειραματίζεσαι. Και να σκεφτεί αν αυτό το τεράστιο του ελάττωμα, γιατί σε αυτή την ηλικία, όπως είπε και η Σοφία, είναι όντως πολύ μικρός, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί και να το αναγνωρίσει. Αν αυτό λοιπόν το μεγάλο του ελάττωμα, που δύσκολα διορθώνεται σίγουρα, έτσι, νομίζω συμφωνούμε όλοι, μήπως αυτό θα είναι και το εμπόδιο στη σχέση τους. Δηλαδή, όσο και να προσπαθεί εκείνη με καλό ή επιθετικό τρόπο ή όλους τους τρόπους, μήπως τη φθείρει πάρα πολύ αυτό κάποια στιγμή. Εγώ γέλασα μέσα μου όταν είπε η κοπέλα, για να έχουμε και λίγο αυτοσεβασμό, ναι, και κάνουμε εμείς, ναι, εννοείται. Και μετά σκέφτηκα, λέω, μάλλον γερνάω, παιδιά, σε ταχύρυθμα, δεν ξέρω. Αρχίζω και σκέφτομαι σαν γερόντισσα. Λέω, τι από τη δομημένη κοινωνία βοηθάει κάποιον να έχει αυτοσεβασμό, ώστε να είναι ζητούμενο και να το θεωρούμε και αυτονόητο, δεν γίνεται να μην έχει αυτοσεβασμό. Φυσικά και θα έχει αυτοσεβασμό. Ποιος είναι αυτός που, βάλ τα ωριά σου. Ποιος μας βοηθάει να έχουμε αυτοσεβασμό? Η οικογένειά μας. Τα εφόδια που παίρνουμε από την οικογένειά μας βοηθάνε να το κάνουμε αυτό. Την οικογένειά μας είμαστε πολύ λίγο χρόνο. Υπάρχει ο θεσμός του σχολείου, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά όπως είναι διαρθρωμένος τα τελευταία 400 χρόνια, δεν ανθίζει τον αυτοσεβασμό. Και τα σπίτια, συγγνώμη Πινελόπη που το λέω, δεν το κάνουν όλα. Προφανώς και δεν το κάνουν όλα. Η ψαλίδα μικραίνει πάρα πολύ. Εννοείται. Ένας νέος άνθρωπος, από πού θα μάθει να σέβεται τον εαυτό του? Όταν τα πρότυπα, πολύ συχνά, τα σπίτια είναι διαλυμένα, τα περισσότερα σπίτια είναι διαλυμένα, γιατί το βλέπουμε στο booth. Εμένα το booth με έχει κάνει σοφότερη. Ναι, βλέπουμε γιατί διαλύονται τα σπίτια καθημερινά. Η άλλη είναι με άλλον, παντρεύεται κανονικά, τα έχει με τρεις και το κάνει παιδιά και θα κάνει και τρίτο παιδί. Και αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή πρέπει να μάθουν να αυτοσέβονται. Να σέβονται αυτούς. Από πού? Και έχεις απόλυτο δίκιο για το σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο, συγγνώμη, αυτό θα πω και θα κλείσω, ότι όταν η βαθμοθυρία καλλιεργείται μέσα από αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιδί να αποδεχτεί αυτό που είναι.